Φίλε και φίλοι, γεια σα. Δύο πρώτα μέρη θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι προσωπική, αν θέλετε, η αναφορά στην εισαγωγή τη εκπομπή. Και να το πει στο Διονύση να τα γράψει αυτά ω διαφορετικά βίντεο. Πρώτη απάντηση σε κάτι περίεργα δίποδα που έχουν φτιάξει ένα παλιό site που λέγονται ελληνικά χόξ. Το παλιό site, επαναλαμβάνω, ελληνικά χόξ. Για fake news, ειδήσει κτλ. Για να δείτε πόσο αν θεληνικά λειτουργούν και δρούν, και το λέω δημοσίως γιατί δεν έχω και τίποτα και δεν με ενδιαφέρουν καν, γιατί ξέρω ποια είναι η καταβολή τους, κάτι περίεργη και εσωτερικού, κάτι ανταρσίες, κάτι αριστεριστές, του Ποπού να μην πω κουβέντα, ψάχνουν κάθε φορά αυτή την εκπομπή, στα 55 λεπτά που κάνουν επί 5 μέρες, να βρουν κάτι για να με εκθέσουν. Για να δείτε πόσο χαμερπή είναι η συμπεριφορά του και πόσο έχω αειδιάσει μαζί τους, γιατί μιλάμε για ξεφτύλες, πιάστηκαν στη ρήμη του λόγου που τα κάτι και έκαναν ολόκληρο θέμα. Και είχα μιλήσει για τον Μακαριστό Χριστόδουλο. Να πω λοιπόν τα χαμερπή αυτά άτομα, ότι όντω το 92 συνάντησε τον Χριστόδουλο, τον Αρχιεπίσκοπο, δεν ήταν Αρχιεπίσκοπος τότε ο Μακαριστός, ήταν Μητροπολίτη στην Αθήνα. Το πήραν λοιπόν, το κάναν ταντέλα. Συνάντησε ο Βελόπουλο, λέει το 92 τον Αρχιεπίσκοπο, ενώ ήταν Ήταν Μητροπολίτη και το συνάντησα γιατί ενδιαφέρθηκε προσωπικά για μένα διότι ο, έχει κοιμηθεί ο Μητροπολίτης Παντελεήμων ο Παναγιώτατος είχε μιλήσει με τον Χριστόδουλο για μένα. Ο Παντελεήμωνας ήταν ένας μεγάλος πατριώτης Μητροπολίτης που είχε κάνει τα συλλαλητήρια μετά από μένα. Και όταν είδε την κινητοποίηση με φώναξε πρώτα ο Παντελεήμωνας και μου απέδωσε τα εύσημα λέγοντας μου μπράβο και συνέχισε. Και μετά κλείστηκε το ραντεβού στην Αθήνα με τον μετέπειτα αρχιεπίσκοπο που ήταν Μητροπολίτη. Το 97 έγινε αρχιεπίσκοπο, εγώ το 92 το συνάντησα για πρώτη φορά. Πιάστηκα λοιπόν αυτό το 92 που είπα και ακούστε, κάνα ολόκληρο θέμα. Ο Βελόπουλο είπε ότι αρχιεπίσκοπο το 92 ήταν ο Χριστόδουλο. Για να καταλάβετε ότι οι άνθρωποι είναι χαμερπεί. Στη ρήμη του λόγου. Και επαναλαμβάνω το ιστορικό. Για μένα η πολύ σημαντική άποψη για τον Χριστόδουλο. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και στο διαδίκτυο Google, πατήστε το βρείτε εκεί μέσα ρε. Γιατί μιλάμε για αλήτικη συμπεριφορά. Και όχι συμπεριφορά αυτών που θέλουν να μιλήσουν πραγματικά για περιστατικά. Και θεωρώ την αλήτικη συμπεριφορά τους γιατί προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν κάτι από αυτά που λέω. Μία ώρα και ένα δελτίο ειδήσεων, 55 λεπτά εκπομπής για να με εκθέσουν. Δηλαδή τι να σας πω ρε, πόσο ρε μάλια μπορεί να είναι κάποιοι. Και το λέω έτσι με πολύ συμπάθεια προς το πρόσωπό τους, γιατί ξέρω ότι καταβολέ καταβολές τους δεν έχουν καμία σχέση με αλλά εγώ τουλάχιστον είμαι έντιμο επάνω σε ορισμένα πράγματα. Αναφέρομαι σε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Επαναλαμβάνω και το ξαναλέω για να το καταλάβουν τα δίποδα αυτά χαμερπιόντα. Το 92, 91 έκαναν τα συλλαλητήρια εγώ, 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 εγώ για τη Μακεδονία, Αιγέ yes, και Πέλα. Και τα πλήρωσα πολύ ακριβά, πιστέψτε με. Απ' την τσέπη μου πάλι. Το 92 λοιπόν πριν γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, με κάλεσε ο Παντελεήμονα να μιλήσουμε. Εκεί του είπα ότι δεν πρόκειται και δεν μπορώ να μπω εγώ και στα ζωή του έκανα συλλαλητήριο. Να μπω μπροστά εγώ δεν υπάρχει λόγο να μπει εκκλησία. Μου χρυσό το τον Χριστόδοδο Μητροπολίτη, ήθελα να με δύο άνθρωπο, ήταν Μητροπολίτη τότε, στην Αθήνα όμω. Και κατέβηκα σε αυτήν το δω. Το πήραν αυτό και το κάνανε δάσκο, ρε ε, γράμμενε. Mm. Αλλά δεν τα άσπορε. Τι να Πόσο γελοί μπορεί να είστε ορισμένοι. Πόσο γελοί μπορεί να είστε. Για στη ρήμη του λόγου κάνει και λάθη, είναι δεδομένο αυτό. Το θέμα είναι να μην τα επαναλαμβάνει και να μην επαναλαμβάνει τα λάθη σου. Και να σα έκανα και ένα λάθο. Ρήμη του λόγου. Δεν είναι λάθο αυτό που είπα. Απλά υπάρχει επίσκοπο. Ενώ ήταν Μητροπολίτη τότε. Εντάξει, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δηλαδή, απαξιώ και που υπάρχετε εσεί. Απαντήστε για το βοτανικό και τα ψεύδι που γράφετε εσεί στα ελληνικά χωκ και να τα συζητήσουμε σοβαρά μετά. Για σα είναι γραπτά. Το γραπτό μένει. Το προφορικό μπορεί να σου φύγει κιόλα κάτι. Να, να κάνει κι ένα λάθο. Ανθρώπινο είναι. Εσεί γράφετε όμω, αν Ειδικά για το βοτανικό. Ξέρετε τι εννοώ. Πάμε στο δεύτερο σχολείο μου. Να ευχαριστήσω τον Αμερικανό πρέσβη, τον Μπάιατ, ο οποίο κάνει τα δύνατα δυνατά για να καταλάβω ότι έχει φοβηθεί την ελληνική λύση ο Αμερικανικό παράγοντα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να κοπώ από αντένα, αλφα και σκάι συνολικά, ισοπεδωτικά. Κόπηκα από όλου. Τέλο. Η ελληνική λύση δεν ξαναβγαίνει στα κανάλια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον κύριο Πάιερ γιατί φοβήθηκε τόσο πολύ. Ποιο είναι ο λόγο. Εγώ το είπα. Μαζί με την Αμερική θα είμαστε δίπλα-δίπλα. Αλλά θέλω να κερδίσω κάτι. Η πατρίδα μου κακό είναι. <Κι> γιατί να κερδίζει μόνο η Ελλάδα. η Αμερική. Να κερδίζει μόνο η Αμερική. Να κερδίζει και η Ελλάδα κάτι. Τώρα πάρτε στα ελληνικά χώρια και πείτε γιατί να κερδίζει, είπε μόνο η Ελλάδα ο Βελόπουλο. Για να καταλάβετε πώ φτιάχνουν σενάρια. Να τον ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Πάιτ γιατί μου δώσει μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσω την ελληνική λύση με περισσότερο. Θα το πω ευθέω. Με περισσότερη διάθεση να αγωνιστούμε. <Κι> να παλέψουμε και ζήλο και προσπάθεια. Γιατί, κύριε Πάιατ, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σα. Ούτε με την Αμερική, ούτε με τη Ρωσία, ούτε με την Κίνα. Εγώ τα έχω με του Έλληνε κυβερνήτε. Που αν εσά φαντάζομαι σα πίεζαν λίγο παραπάνω στην βάση τη αμοιβαία καλή συμφωνία, συμφερόντων κτλ. Να πάρουμε κάτι, θα παίρναμε και κάτι. Αυτό δεν σημαίνει, κύριε Πάιατ, επειδή μου κλείσετε τι πόρτε από όλα τα κανάλια, εσεί και η Αμερική, δεν θα τα λέω. Θα συνεχίζω να τα λέω. Στο Σύνταγμα θα βγω έξω από την πρεσβεία, θα τα λέω εγώ. Ό,τι και να κάνει η Αμερική, ό,τι και να κάνει η Ρωσία. Γιατί εγώ συνδεδεμένο με κανένα άρμα δεν είμαι. Ούτε ο Πούττουμ με ενδιαφέρει, ούτε η Ρωσία με ενδιαφέρει, ούτε η Αμερική, ούτε η Κίνα, ούτε η Ουγγάντα. Η Ελλάδα μου με ενδιαφέρει. Και είμαι με αυτή τη χώρα η οποία θα στηρίξει την πατρίδα μου. Αν το καταλάβουν οι Αμερικανοί αυτό, μια χαρά είμαστε μαζί. Αν το καταλαβαίνουν, α κάτσουμε το Σιριζανέλ και τη Νέα Δημοκρατία που τους λένε ναι πάντα. Εγώ δεν πρόκειται να πω, πω ποτέ ναι. Δεν έχω ανάγκη χωρί λόγο να πω ναι. Να πω ναι αλλά τα χρειάζεται για την πατρίδα μου. Επαναλαμβάνω δεν έχω ανάγκη όπως οι άλλοι βιδωμένοι στην καρέκλα να είναι και υπουργοί. Δεν με νοιάζει καν κύριε Πάιατ. Δεν με διέφερε το 97 ο, πιο, ο προηγούμενος ο Μπέρσ, κύριε Πάιατ Έκλεισε το κανάλι, θυμάμαι, τον Ερμή, γιατί ήμουν εναντίον των βομβαδισμών των Αμερικανών στην Ιγκοσλαβία. Τι να κάνουμε τότε, ήμουν και τότε εναντίον. Το κλείσε το κανάλι. Δηλαδή τώρα μου κλείνετε και τι διόδου να πάω στα κανάλια. Μου κλείνετε τον Α. Στον Α κοντομινά. Μιλά, μιλούσα παλιά μαζί. Το εξαφανισμένο είναι. Μιλούσα με την Ελλάδα, τον είχα συναντήσει, είχαμε μιλήσει. Είχα πεθύνει με τον Άρη παλιά που είχε στη Θεσσαλονίκη κάτι αλυσβερίσια με την ομάδα. Αλλά τον ήξερα τον άνθρωπο. Εξαφανισμένο μου λέει: Απ' γίνεται. Όσο για τον Αντένα Παπαδάκη, κάνει τον παπατζή τώρα. Δεν μιλάει, τι να κάνει ο Κακομοίρη. Δεν μπορεί να με καλέσει και να θέλει δηλαδή. Τώρα μου κλείνουν και το σκάι. Μπράβο ρε. Είπαμε να είσαι έπαρχο, αλλά υπάρχει και όριο. Δηλαδή, εντάξει. Ποιο είσαι, ρε μεγάλο, ο Ποιο είσαι. Τόσο πολύ φοβάσαι. Και μαθαίνω ότι η εντολή του είναι τώρα ανάστροφη. Σταματήστε το να μην βγαίνει στα κανάλια τα μεγάλα και κυρίω στι δημοσκοπήσει κατεβάσει τα ποσοστά του. Για ψυχολογικό σοκ. Βλέπατε ότι συνεχώ ανέβαινε στι δημοσκοπήσει τα ποσοστά μα. Εγώ τα πίστευα ποτέ. Θα στο είχα πει. Και α το ξαναλέω, δεν πιστεύω στι δημοσκοπήσει. Τώρα η εντολή τη πρεσβεία είναι να μην βγαίνει πάνω από 2% η ελληνική λύση για να υπάρχει υποτονισμό. Μιλάμε για σχέδιο, καθαρά. Αλλά κάνετε λάθο, κύριε Πάγιατ, Ζημιά κάνετε στην Αμερική. Διότι οι Έλληνε πάντοτε αγαπούσαν την Δύση, γιατί οι Έλληνε είναι η Δύση, κύριε Πάγιατ. Αν δεν υπήρχε Ελλάδα, κύριε Πάγιατ, δεν θα υπήρχατε ούτε εσεί, ούτε η Αμερική, ούτε η Ευρώπη. Υπάρχετε γιατί υπάρχουμε. Άρα λοιπόν είναι αφίδρομη η σχέση μα Πρέπει να κερδίσουμε κάτι και εμείς δεν κερδίσετε κάτι και εσείς. Δεν λέμε κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα στα πιο σοβαρά. Έχω πάρα πολλά να πω σήμερα. Αλλά σήμερα στα γρήγορα θα σα εξηγήσω γιατί θέλουν να λύσουν τώρα το Σκοπιανό. Για ποιο λόγο θέλουν και βιάζονται να το κλείσουν τώρα. Ποιο είναι ο λόγος. Γιατί επίγονται Γερμανοί και Αμερικανοί. Παραδείγματος χάρη. Έχει ρωτήσει κανείς από εσά γιατί πραγματικά δεν θέλουν το Σαλβίνι. Δεν είναι το θέμα η λαθρό δεν το θέμα οι λαθροπρόσφυγε. Δεν είναι το θέμα ο επικισμό τη Ευρώπη. Κάντε λάθο. Άλλο είναι το θέμα που δεν θέλουν οι Γερμανοί το Σαλβίνι. Και θα σα το εξηγήσω τώρα. Διότι υπάρχει διασύνδεση Σαλβίνι και Σκοπίων. Υπάρχει σχέση του Σαλβίνι με τα Σκόπια. Γι' αυτό σα λέω τι. Σα λένε τα κανάλια και τα μεγάλα κόμματα. να δείχνουν την βιτρίνα. Όχι την ουσία. Φίλε και φίλοι, οι Γερμανοί εδώ και περίπου 6 χρόνια θέλουν να στήσουν ένα αγωγό ένα αγωγό γερμανικών και αμερικανικών κυρίω συμφερόντων. Ο αγωγό ΤΑΠ. Αυτό ενόχλησε τον Μπάιατ και είπε Μην τον ξανακαλέσετε στα κανάλια. Γιατί λέει πράγματα που πρέπει να τα μάθουν οι Έλληνε. Είναι η πρώτη τελευταία χώρα, το τονίζω, πριν φτάσει ο αγωγό, τα περνάει από, από, Τουρκία, από Αζερμπαϊτζάν ξεκινάει, Τουρκία, Ελλάδα και πάει μέσω ε, βορείου Υπήρου στην Ιταλία. Είναι η πρώτη τελευταία χώρα. Θα περάσει ο αγωγό ΤΑΠ. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό είναι το σενάριο. Ο Τάπ λοιπόν θα φέρνει το αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στη Γερμανία μέσω Γεωργία. Μπαϊμπά, δεν περνάει από Αρμενία, από Γεωργία. Τουρκία, Ελλάδα, Βορείου Υπήρου, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. Για να τρώνε οι Γερμανοί που δεν έχουν ενέργεια. Κατανοητό οι Γερμανοί τη δουλειά του κάνουν, το συμφέρον του κοιτάνε. Τι του ενόχλησε στο Σαλβίνη. Αμέσω μετά την ορκομοσία τη Ιταλική κυβέρνηση, ο Σαλβίνη έκανε μια δήλωση που κανένα ελληνικό κανάλι δεν την είπε. Κανένα. Αυτό ο τύπο έκανε μια δήλωση που αφισβητούσε τη συμμετοχή της Ιταλίας στον ΤΑΠ. Είπε δηλαδή ότι η Ιταλία δεν θέλει τον ΤΑΠ, δεν το χρειάζεται τον ΤΑΠ. Αυτή η δήλωση χτύπησε καμπανάκι στη Γερμανία. Σου λέει ο τύπο, πάει να μα τελειώσει. Διότι ο ΤΑΠ φτιάχτηκε. Έφτασε μέχρι την Ελλάδα. Πάει για βορειο Ήπειρο τώρα. Αμάν παναγιά μου, σου λέει, βρήκαμε τον πελά μα με αυτόν. Όπω και ο Πάιτ, λέει, τον πελά με εμά. Δεν πειράζει κύριε Πάιτ, εμεί σα αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Είτε έτσι, είτε αλλιώ. Οι Γερμανοί λοιπόν ευνηδιάστηκαν. Και τι έκαναν γιατί ένα πειθαρχημένο λαό και ένα οργανωτικό λαό, άμεσα σκέφτηκαν το επόμενο σχέδιο. Ποιο είναι το επόμενο σχέδιο, φίλε και φίλοι. Πίεσαν μαζί με την Αμερική την ελληνική κυβέρνηση, η οποία με τη σειρά τη υπέγραψε τη συνθήκη των Πρεσπών. Δηλαδή, να πάει by bus ο αγωγό, να φύγει δηλαδή από Ελλάδα και να πάει προ τα Σκόπια και να φύγει προ τα πάνω Σερβία και μετά στην Ευρώπη. Κατάλαβε γραμμένε. Όλη η ιστορία ήταν 1η Ιουνίου, σα λέω. 1 Ιουνίου κάνει δήλωση ο Μάγκα αυτό γιατί ξέρει το εξή: Θα εκβιάσω τη Γερμανία, σου λέει, μπα και πάρω κάτι παραπάνω από τη διαναγμάτευση. Και μαγκιά του! Σου λέει οι Γερμανοί: Έχουμε τα χωρέα του Έλληνε. Δεν πειράζει, αυτέ θα τα υπογράψουν όλα. Και Σκόπια θα δώσουν ένα Μακεδονία και όλα. Θα πάμε από εκεί τον αγωγό. Δείτε λοιπόν πώ κινούνται οι σοβαρέ χώρε, αλλά έχουν σοβαρού πολιτικού όπω αυτό ο τύπο. Ο περίεργο, ο απίστευτο, το, 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 το Σαλβίνη. Οι Γερμανοί λοιπόν και είπα δεν επιθυμούν την πραγματική επίλυση των διαφορών Ελλάδο-Σκοπίων. Όχι. Αυτό που θέλουν οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί είναι να εξυπηρετήσουν τα δικά του συμφέροντα. Και καλά κάνουν. Αυτά δεν τα λέει κανένα όμω. Όλοι οι όπου 1 Ιουνίου κάνει τη δήλωση ορκίζεται η Ιταλική κυβέρνηση, στο καπάκι αρχίζει να πιέζει η Αμερική και η Γερμανία να ρίξει με το Σκοπιανό. Από το πουθενά μα προέκυψε. Θυμάσαι τίποτα, λέγαμε τίποτα. Αυτό που πουθενά, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αυτή είναι η ιστορία για να καταλάβετε. Όλη η ιστορία είναι αυτή. Θέλουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά. Ω εναλλακτική στην περίπτωση που αυτό ο τύπο δεν υλοποιήσει τον αγωγό για να περάσει απέναντι από την Ιταλία. Γι' αυτό και τώρα βλέπετε να πιέζουν να λύσουν και την αλβάνο-σερβική διένεξη. Γιατί ο αγωγό μετά τα Σκόπια περνάει από Σερβία. Σου λέει αν κάνουμε και το χαρτίρι το σέρβο του δώσουμε κάτι το τυράκι και συμφωνήσουν Περνάει η αγωγός από εκεί και πάει κατευθείαν φύγαμε για κουρατία Σλοβενία, Γερμανία η Γερμανία, τελειώσαμε σου λέει Όλη η ιστορία είναι αυτή Κανένα, Κανένας βουκεφάλας, κανένας κεφάλας, κανένας Αλέξανδρος, κανένας Φίλιππος δεν διαφέρει τον Μπάιατ, την Μέρκελ και όλους αυτούς Γι' αυτό και βλέπετε από την αρχαία ιστορία σου λέει, Πάρ το τυρί, Έλληνα, εσύ. να το πει ο τσίπρα, ότι αρχαία Ελλάδα, η Μακεδονία είναι Ελλάδα και πάμε στα υπόλοιπα. Όλοι στο Λέγου στεγά θέλουν την, τα Σκόπια να είναι μια γέφυρα. Μια γέφυρα η οποία θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη και τον τερματικό, ακούστε εδώ, υγροποίηση αερίου στο λιμάνι της με το Δούναβι. Η Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη θα κουμπώσουν πάνω στον αγωγό ΤΑΠ με τα τερματικά που θα στηθούν για να υγροποιήσουν το φυσικό αέριο, το LNG που θα έρχεται με δεξαμενόπλια Ελλήνων εφοπλιστών με αμερικανική σφραγίδα, γιατί αυτοί κάνουν τα κουμάντα, και να πηγαίνουν κατευθείαν το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν, φίλε και φίλοι. Διότι οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλε τι οδού, ακόμη και τα τρένα. Γι' αυτό και πήραν τα τρένα οι Ιταλοί, μαζί με του Γάλλου, λένε κάποιοι άλλοι. Τα εμπορικά τα πήρανε οι Αυστριακοί, για να μην ξεχνιόμαστε. Είναι σιδηρόδρομο. Γι' αυτό και πήραν τα λιμάνια, γι' αυτό και πήραν τα αεροδρόμια, για τα πήραν όλα γιατί πολύ απλά σχεδιάζουν για το δικό του καλό. Σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση που τα δίνει όλα κόψω χρόνια, χωρί να κοιτάει το καλό τη Ελλάδο, δεν λέω κάτι περίεργο, σα λέω αυτό που συμβαίνει. Στα Βαλκάνια λοιπόν, για να ξέρετε, εάν δεν περάσει ο αγωγό ΤΑΠ για να πάει μέχρι την Ιταλία, θα περάσει με Σκοπίον. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι το. Γιατί όταν σχεδιάζει κάτι, πρέπει να έχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δηλαδή να έχει μια εναλλακτική λύση. Plan B, Plan C, Plan D. Αυτά που λέγαμε, έτσι. Ε, οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί τα έχουν γιατί είναι οργανωμένο λαό. Εμεί δεν έχουμε ούτε πλάνα, δεν έχουμε. Εμεί ό,τι μα δίνουν τα υπογράφουμε. Το Τσίπρα με το Μητσοτάκι. Και αυτό που δεν καταλάβατε, φίλε και φίλοι, είναι γιατί όλη αυτή η αγωγή με τον αγωγό ΤΑΠ και ο σχεδιασμό των υπολείπων αγωγών γίνεται με ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θέλουν να προμηθεύσουμε φυσικό αέριο όλα τα Βαλκάνια και όλη την Ευρώπη, να το ελέγχουν όμω οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί. Ο μεγάλος φόβος τους είναι μην δημιουργηθεί ο Τουρκ Στιμ, ο ρωσικό συμφερόντων αγωγό, για να δημιουργηθεί, επαναλαμβάνω τέτοια, τέτοια λόγια, για να εξαρτάται συνεχώ η Ευρώπη από τη Ρωσία. Αυτό είναι το πρόβλημα των Αμερικανών και έχουν και δίκιο. Γιατί η Ευρώπη να εξαρτάται από τη Ρωσία, σου λέει. Να εξαρτάται από εμά. Δικαιολογημένο το βρίσκω εγώ. Δεν το λέω απαντηκελόγητο. Αλλά υποχρέωση δική μου να σα λέω τα δεδομένα. Για να καταλάβετε τα λάθη που γίνονται. Φίλε και φίλοι, τι σημαίνει αυτό. Απόλυα ελέγχου των Βαλκανίων σημαίνει συντριπτική ήττα για Αμερικανούς και Γερμανούς. Όποιος κερδίσει τα Βαλκάνια, είτε η Ρωσία, είτε η Αμερική με τη Γερμανία, σημαίνει ότι ητάται ο άλλος πόλος. Γι' αυτό και ξαφνικά μπαίνουν και οι Κινέζοι στο κόλπο και η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού για κινέζικη επιρροή και ρωσική δεν είναι τυχαία. Γιατί πλέον βλέποντα οι Κινέζοι ότι εξοβελίζει το ρωσικό παράγοντα από τα Βαλκάνια, έρχονται και οι Κινέζοι σου Κοίταξε εδώ, άμα σε έλεξουν οι Αμερικανοί την περιοχή, δεν μπορώ εγώ τα εμπορεύματά μου να στέλνω στην Ευρώπη από Σουέ, Μεσοπυριά ή Μεσο Θεσσαλονίκη που ήθελα. Άρα η επένδυσή μου πάει στράφη, η επένδυση των εισαγωγικών. Σα τα λέω αυτά, φίλο και φίλοι, για να καταλάβετε ότι το επόμενο σενάριο τη είναι η ζεύξη του αξιού με το δύναμη, όλα αυτά που σα έχω πω φορέ. Και βέβαια το μεγάλο έγκλημα που επιχειρείται από το Κοτσιά είναι ότι του δίνει το οικόπεδο 1 και 2. Εγώ επιμένω, το λένε οι Αλβανοί, του δίνει το οικόπεδο 1 και 2, γιατί για πρώτη φορά κυβέρνηση, Τσίπρα δηλαδή και Κοτσιά, δεν δέχονται ότι οι φάροι που δημιουργήθηκαν σε βραχονισίδε είναι οικονομική ζωή. Θα το αναλύσω σε άλλη εκπομπή, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα για να το περάσουμε αυρόξι ποσί. Τώρα λοιπόν, για ποιο λόγο οι Αμερικανοί όμω, είπαμε και του Γερμανού, Έδωσαν εντολή στον κύριο Τσίπρα να τελειώσει το Σκοπιανό, κύριε Πάγιατ. Εγώ, κύριε Πάγιατ, μπορεί να μου κλείσετε τη ροή με τα κανάλια. Λέω εγώ έτσι. Αλλά θα τα λέω αυτά. Θα ενημερώνω τον κόσμο. Θα γράφω κιόλα. Θα μιλάω, θα λαλάω. Οι Πολιτείε φίλε και φίλοι, διαχρονικά ζητούν τη μετατροπή των Σκοπίων σε ένα αμερικανικό προγεφύρωμα στρατιωτικό. Θέλουν δηλαδή τα Σκόπια, γιατί στο Κόσοβο υπάρχουν εντάσει έχουν το Κόσοβο, γιατί θέλω να καταλάβετε, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στον κόσμο, η μεγαλύτερη, το τονίζω, παιδιά αλλάξτε τίτλους, πάμε παρακάτω, βοηθήστε λίγο, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στα, στον κόσμο είναι κάπου στα 29 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα Σκοπίων Σκοπίων-Κοσυφοπεδίου. 29 χιλιόμετρα, δηλαδή, σαν λέμε ρε παιδί μου από εδώ, από το κέντρο της Αθήνας που είναι 29 χιλιόμετρα ρε? Μέχρι τη Λιβάδα. Μέχρι τη Λιβάδα. Α, και λίγο παρακάτω. Δηλαδή, 29 χιλιόμετρα απόσταση είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση στον κόσμο. Η μεγαλύτερη. Μπορεί bon Δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη. υπάρχει. Ακόμη και από το φεγγάρι, λένε κάποιοι, φαίνεται αυτή η βάση. Τεράστια. Τι θέλουν λοιπόν οι Αμερικανοί. Θέλουν αυτή την περιοχή σταθερή, χωρί διενέξει, χωρί συγκρούσει, για να μπορούν να στήσουν την μεγαλύτερη βάση πλέον προ τα Σκόπια. Τα σχέδια λοιπόν είναι να αποσύρουν το μεγαλύτερο τμήμα. Από το Χάλστιν από τη μεγαλύτερη βάση που έχουν στην Ευρώπη που είναι στη Γερμανία να τα μεταφέρουν τα στρατεύματα αυτά και να τα φέρουν στα Σκόπια. Στο Ράμστάιν είναι. Επαναλαμβάνω. Στο Ράμστάιν, μην το πάρουν τώρα πάλι τα, τα ελληνικά χωρί ότι είπα Χάμστάιν. Είναι Ράμστάιν. Το Ράμστάιν είναι μια μεγάλη περιοχή που έχουν εκεί 57.000 στρατιώτε οι, οι φίλοι μα οι Αμερικανοί. Όλου αυτού θέλουν να του φέρουν στα Σκόπια. Γιατί στα Σκόπια. Θα σα πω τώρα. Υπήρχαν στη Γερμανία γιατί υπήρχε το σοβιετικό καθεστώ. Τώρα όμω οι Αμερικανοί μετατοπίστηκαν ανατολικότερα. Πήγαν δηλαδή σε άλλε περιοχέ κοντά στη σύνορα με τη Ρωσία. Όταν ήταν στη Γερμανία υπήρχε το ανατολικό, η Ανατολική η Γερμανία και η Δυτική. Η Ανατολική ήταν η καθεστώς, το σοβιετικό καθεστώ. Ε, ήταν κοντά στα σύνορα. Μετατοπίστηκαν τώρα σε άλλε Λιθουανία, Εστονία, έτσι, ε, εκεί κοντά στην περιοχή είναι κοντά στα σύνορα. Έχουν πάει και στη Ρουμανία, Μολδαβία, έχουν πάει Ουκρανία, Αμερικανοί. Σου λέει χρειαζόμαστε εδώ στα Βαλκάνια μια μεγάλη, πολύ μεγάλη βάση. Γιατί, γιατί πολύ απλά θα το πω ευθέω. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί θέλουν να μεταφέρουν τη βάση στα Σκόπια για να αποκτήσουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον έλεγχο γιατί η Τουρκία κάνει νερά προ τη Μέση Ανατολή. Επειδή η Τουρκία κάνει νερά, ξέρουν πολύ καλά ότι πρέπει να μεταφέρουν από τον βορρά τα στρατεύματα προ τα Σκόπια για να μπορούν να ελέγχουν όλη την Αφρική και την Νότια και τη Μέση Ανατολή. Όλοι. Αυτά, επαναλαμβάνω, δεν θα στα πει κανεί. Γι' αυτό και αγωνιούν οι Αμερικανοί και θέλουν να τελειώσουν. Ούτε ο Βικεφάλα σου ενδιαφέρει. Ούτε ρε παιδί μου ο Παρμενίωνα. Ούτε ο Πτολεμαίο. Ούτε. Ποιο να σου πει, ο στρατηγό δεν παιδί μου, να σου πω εγώ. Ούτε ο Αντίοχο. Τι του νοιάζει αυτού μόνο. Δεν του ενδιαφέρει καν. Αυτό που του ενδιαφέρει είναι να παγιώσουν τη στρατιωτική του παρουσία στα Σκόπια. Και να σα πω κάτι τι μεταφέρουν. Όλο ο έλεγχο τη Μέσης Ανατολή σε επίπεδο drones που πετούν στη Μέση Ανατολή, όλε οι πληροφορίε μαζεύονται στο Άνσταν και στην περιοχή της Γερμανία. Τώρα πλέον θα μαζεύονται στα Σκόπια που είναι εγκύτερα στη Μέση Ανατολή. Το κατάλαβε γραμμένο. Γι' αυτό επιμπιέζουν. Είναι ο αγωγό ΣΤΑΠ, είναι και αυτό το στρατόπεδο. Τι να κάνουμε τώρα. Και στο στρατόπεδο μιλάμε, μιλάμε για τη μεγαλύτερη βάση παγκοσμίω, έτσι. Είναι η μεγαλύτερη βάση παγκοσμίω. Και τι κάνουν για να φυλάξουν το στρατόπεδο Σκόπια. στείλουν στην Αλεξανδρούπολη βάση ελικοπτέρων. Στη Λάρισα στείνουν άλλη βάση. Ζητάνε από τη Θεσσαλονίκη στο αντιγείο του ΝΑΤΟ να ελέγχουν αυτή στο αντιγείο του ΝΑΤΟ για να ελέγχουν το υπογάστριο τη βάση. Και ταυτοχρόνω γεμίζουν την Ελλάδα με βάση. Αυτά κύριε Πάιατ, εγώ θα τα λέω. Μπορεί να χτυπήσατε τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, σε ιδιοκτήτε καναλιών οι οποίοι με έκοψαν. Αλλά εγώ θα συνεχίζω να τα λέω. Και αυτό που σα λέω είναι διασταυρωμένο. Ο Πάιατ. Η Αμερική, η Γερμανία, ο Βελόπουλο έχουν το δικαίωμα να κοιτάνε το συμφέρον του έθνου και τη πατρίδα του. Έτσι κι εγώ να μου επιτρέψει ο κάθε Αμερικανό ή Γερμανό να λέω πραγματικά τι συμβαίνει. Και επειδή λένε, υπάρχουν πολλά ψέματα, στα γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα, να αναφερθώ στο ερώτημα πολλών: Γιατί η Ρωσία δεν βοήθησε την Κύπρο. Ακούστε, κανένα δεν αγαπάει κανέναν χωρί κέρδο. Ξεκάθαρα πράγματα στο μυαλό, στον βγάλτε αυτό. Ούτε ο Πούτιν αγαπάει την Ελλάδα, ούτε ο Πάιατ μισεί την Ελλάδα. Όλε οι χώρε αυτέ κοιτούν να κερδίζουν. Για ποιο λόγο λοιπόν όταν η Κύπρος ζήτησε βοήθεια, δεν βοηθήθηκε από την Ρωσία. Φίλε και φίλοι, κανεί δεν λέει ότι τώρα η Κύπρος κινδυνεύει. Ακούστε τώρα. Με την εφαρμογή του άρθρου 7 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κινδυνεύει να δικαστεί Τέσσερις ευρωβουλευτές από τις 225 που ελέγχει ο Σόρος στο Ευρωκοινοβούλιο έστειλαν επιστολή στην, στο Ευρωκοινοβούλιο ζητώντας την τιμωρία της Κύπρου εάν κάνει κάτι. Ποιο είναι αυτό το κάτι. Ακούστε τώρα. Τον Μπιλ Μπράουντε το ξέρετε. Ε, το γνωρίζετε. Θα σας το πω τώρα. Ο Μπιλ Browder ήταν ο διαχειριστής των επενδυτικών κεφαλαίων ιδιωτικοποίησεων στη Ρωσία τη δεκαετία του 90. Πριν ιδιωτικοποιήσουν, Σαββίδη και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι Αμπράμοβιτ, τη δεκαετία του ήταν ο υπεύθυνο. Αυτό ο τύπο λοιπόν διαχειρίστηκε δισεκατομμύρια δολάρια. Πάρα πολλά. Ήταν φίλο του Πούτιν στην αρχή. Μετά αυτομόλησε και είναι αντίπαλό του και καταζητείται για φοροδιαφυγή. Κρατήστε τα σημεία. Ο δικηγόρο και λογιστή του Σοργέη Μαγνίντσκι συνελήφθηκε και πέθανε πριν λίγο καιρό. Του συγκεκριμένου. Αυτό έκανε το ξέπλυμα των ολιγαρχών τη Ρωσία προ το εξωτερικό των χρημάτων όταν κατέρευσε η Ρωσία και έγιναν ιδιωτικοποίησει. Μετά το θάνατο του ακολούθησαν δυτικέ κυρώσει προ τη Ρωσία και αντίστοιχε προ τον Πούτιν. Ο τύπο αυτό που είπα, ο Μπράουντεν, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ο Πούτιν έχει δηλώσει ο ίδιο στη Φιλανδία ότι ο συγκεκριμένο άντρα είχε δώσει 400 εκατομμύρια δολάρια στο ίδρυμα Κλίντον, το χρηματοδότησε και το είπε στον Τραμπ. Και του λέει ο τύπο αυτό χρηματοδοτούσε και τον Ομπάμα. Αυτό ο τύπο λοιπόν, άξιζε τα Από φίλο του Πούτιν έγινε φίλο του Σόρος. Τι ζητάει λοιπόν η Ρωσία. Η Ρωσία απέστειλε επιστολή στην Κύπρο και ζητάει να παρακολουθηθούν τα χρήματα από το 90 και μετά του Μπράουντερ που πήγαν μέσω Κύπρου και μεταφέρθηκαν σε εκατοντάδε offshore εταιρείε. Υπεράκτιε. Από την Κύπρο έφυγαν. Οι Κύπροι εδώ έχουν το μεγάλο ζόρι. Διότι όταν η Κύπρος ζήτησε βοήθεια, αυτός ο τύπος, ο Πούτιν, ζήτησε τη σκηνή στο λογαριασμό του Μπράουντερ. Οι οποίε όμω δεν δόθηκαν από την Κύπρο γιατί πιέστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τι ΗΠΑ και από το Σόρο να μην δοθούν. Άρα λοιπόν, γιατί είναι πολλά τα δισεκατομμύρια δολάρια. Κάποιοι μιλούν, ακούστε λίγο για το ποσό, περίπου για 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ιστορία. Πολλά λεφτά. Είναι η ιδιωτικοποίηση τη Ομοιογενή Ενώση που τα διαχειρίστηκε ο κυβερνήτη τύπο. Ήταν ο υπεύθυνο. Όπω έχουμε το ΤΑΙΠΕΔ εδώ, έτσι, το υπερταμείο, έτσι είναι και αυτόνα. Αυτό να. Αυτός, λοιπόν αυτομόλυσε. Πήγε την άλλη Ε, λοιπόν, η Ρωσία δεν βοήθησε την Κύπρο, γιατί πολύ απλά οι Κύπροι δεν βοήθησαν τη Ρωσία. Να λοιπόν η μεγαλύτερη απόδειξη. Αν δεν με βοηθά, δεν σε βοηθάω. Σου λέει να σε βοηθήσω, αλλά δώσ' μου και ένα μπαρμπακάτι, δεν γίνεται. Καταλάβατε, κύριε Πάιατ, αυτή είναι η διαφορά τη ελληνική λύση. Αυτή είναι η διαφορά. Στην πρεσβεία χαιρετίσματα γιατί ξέρω ότι με παρακολουθείτε κάθε μέρα. Άσε που έχετε και τα ελληνικά, χωρί να σα ενημερώνουν φαντάζομαι. Αλλά λέω ότι με παρακολουθείτε. Χαιρετισμού πολλού. Στον κύριο Πρεσβευτή, στην κυρία Πρεσβευτού, σε όλο τον κόσμο στην πρεσβεία. Και στη γερμανική πρεσβεία που γεννήθηκαν για μεγάλο στη Γερμανία. Χαιρετίσματα και αυτού. Εγώ πρεσβεύω τα των Ελλήνων συμφέροντα. Όποιο καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Τελεία και πάυλα. Και α με κλείσετε το Sky. Και άμα ζήσετε από τον Αντένα και από τον Α και από του εξωγήνου TV. καλά στο, στο ε TV δεν έχω βγει ποτέ μου. Έτσι αλλιώ δεν αφορά με βγαλάω ο χαρτάκι και με κόψε κάτι ο Σαββίδη, ε, ανήκει πλέον αλλού. Του δώσε ένα οικόπεδο έξω από την Τούμπα, έδωσε το οικόπεδο Μακεδονία. Έξα λοιπά με την συναλλαγή. Ο Σαβββίδη την κοσμάρωτο, εξαφανισμένο. Όλα είναι μπίζναρε, καταλάβετε το. Αυτά εγώ θα στα λέω. Γι' αυτό και επιμένω, Ελλάδε στην Ελληνική λύση την Παρασκευή. Θα είμαστε όλοι στην Καλυθέα, έξι ώρα το απόγευμα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Καλυθέα. Ελάτε Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου Στη Κεστακαλύβια, 6 ώρα το απόγευμα, αφιθέατο Δημαρχιακού Μεγάλου Δήμου Σαρονικού, Αθηνών και Ρίγα Φεραίου. Ελάτε εκεί, είμαστε εκεί, θα είμαστε εκεί. Θέλετε δωρεάν νομικέ συμβουλέ, σα τι δίνουμε και αυτέ. Και σα επαναλαμβάνω, ο πόλεμο είναι αμήλικτο πλέον. Στοχοποιήθηκαν από τον κύριο Κρέτσο. Ακολούθησε πονγκρό με εναντίον των στελεχών μα με αναρχόπλητου που πιέγαν γραφεία, που απειλούν ζωέ. Θα με σκοτώσουν εμένα, θα με ξεκυλιάσουν εμένα. Να είχαμε να λέγαμε. Ακολούθω ξαφνικά θυμώνομαι από τα μεγάλα κανάλια. Βλέπετε λοιπόν ότι η ελληνική λύση ήρθε και του φοβίζει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Του φοβίζει. Και θα συνεχίσουμε να του φοβίζουμε όσο δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Ήρθε η ελληνική λύση και ο τόπο θα ξεφρωμήσει. Πάμε τώρα στα γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Για να δείτε ότι τα ελληνικά κανάλια δεν σα δείχνουν όλη την αλήθεια. Δείτε λοιπόν από την Ιταλία έναν μετανάστη να ομιλεί για του Αλβίνι. Ένα βίντεο που με συγκλώνησε, πρωτόγνωρο, το οποίο δεν υπάρχει πουθενά και δεν το δείτε πουθενά. Για να δούμε το βίντεο. Από 15 άνθρωποι έχω sempre εργαστεί. Λαβόρα τη νότερα, βρίσκομαι και φόρη να δω ένα μάνα κλειέντ ή βολοντιέροι. Però quando vedo gli altri che non fanno niente, ha tutti ragione. Poi quando sento a dire italiani sono rassisti, non è vero che sono rassisti, è che sono stupidi. Cioè, a parte gli amici, che persona, con che paese, sarà da fare uguale così. Eh. capito? Eh e bisogna lavorare non c'è niente da fare se non vuoi lavorare torna a casa dove sei venuto non c'è niente da fare cioè non è che a me mi danno qualcosa io parlo così no perché a vederli così cioè che sono dell'Africa io mi vergogno mi vergogno a vederli così no, non, è cioè, non è giusto esatto E' quello che dice Salvini? ma Salvini ha ragione ma non è che c'ha tutti torto e speriamo che va fino in fondo

και εγώ λέει δουλεύω. Αυτούς τους θέλουμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτούς τους ανθρώπους εργατικούς η Ελλάδα τους χρειάζεται. Όπου μπορεί και υπάρχει εργατικός, ναι, να δουλέψει. Αρκεί η Ελλάδα να αντέχει να πληρώσει. Η Ελλάδα είναι πτωχευμένη χώρα. Τα παιδιά της δεν μπορεί να ταΐσει. Καταλάβατε ψευτό αντιρατσιστές. Είστε ρατσιστές έναν των Ελλήνων. Είστε φωνιάδες της Ελλάδος. Είστε προδότες των Ελλήνων. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε όλοι Έλληνε, λέω όμω το εξή: Πρώτα είμαι Έλληνα και μετά όλα τα άλλα. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνε και μετά όλα τα άλλα. Αυτό λέει η ελληνική λύση και του έχει τρομοκρατήσει όλου. Γι' αυτό και λέω: Ελλάδα στην ελληνική λύση. Στον, τον άνθρωπο τι λέει, Δρέπομαι λέει, Εγώ δουλεύω. Και έχει δίκιο ο Σαλβίνη. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και μακάρι η ελληνική λύση να βρεθεί στα πράγματα να υλοποιήσουμε αυτά που οι Έλληνε ζητούν. Ελάτε στην ελληνική λύση, παιδιά, θα με θυμηθείτε. Μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. τρομάξαμε. Τρόμαξαν. Η εντολή είναι φημώστε την ελληνική λύση στο Βελόπουλο. Δεν περνάνε αυτά, παιδιά. Δεν περνάνε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Και όταν λέω γρήγορα, πιο γρήγορα δεν γίνεται σε αυτό το προϊόν. Γιατί για τελευταία μέρα παρουσιάζουμε το εντερικό. Είναι τελευταία μα μέρα. Δεν έχουμε άλλα. Εντερικό. Το εντερικό είναι ό,τι καλύτερο έγινε ποτέ για τα έντερα για την καλή λειτουργία των εντέρων. Δεν είναι φάρμακο, το έχω πει φορέ, για να μην μπερδεύονται ορισμένοι. Δεν είναι φάρμακο. Είναι βότανα, ισχυρό κοκτέιλ βοτάνων, έτσι, τα οποία βοηθούν σε όσου έχουν ευερέθει στο έντερο, συσπάσει εντέρου, κολλικού εντέρου, σπαστική κολλίτιδα, πρισμένη δουλειά, τυμπανισμό. Δηλαδή, όταν βλέπετε κιλάρα μεγάλη τυμπανισμένη, αυτό που λέμε σκληρή κοιλιά, με αυτό εδώ έρχεται και είστε στα ίσα. Όπω τα ακούτε. Δηλαδή το έντυπο λειτουργεί κανονικότατα. Όταν λέω κανονικά, κανονικά. Δεν είναι φάρμακο. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε δύο από αυτά. Συν δύο κεραλιφές, με 36 ευρώ τώρα όμω. 2,31,0, 25, 23, 20 και τρία εξαιρετικά βιβλία. Νικήστε τα λεπτικά προβλήματα, νικήστε τη χολυστερίνη και μαζί αυτό το βιβλίο του 1962-61 για το Σκοπιανό, για τη Μακεδονία μα. Τρία βιβλία, δύο εταιρικών, δύο βαδιστικών, όλα μαζί 36 ευρώ. Και επειδή δεν πιστεύετε πολύ, δείτε ένα έντερο. Ο άνθρωπο πήγε στο νοσοκομείο με αφόρητου πόνου και δείτε τι είχε μέσα. Είδε σκουλίκια. Ο δεν μπορεί να τα δει. Αυτά είναι σκουλίκια. Είναι γεμάτο οργανισμό με σκουλίκια μέσα, παιδιά. Μην το βλέπετε τα παράσιτα. Υπάρχουν λόγω των κοπράνων. Από εκεί πέρα όμω μπορεί να γίνουν αυτό εδώ σκουλίκι. Να το. Μέσα στο έντερο είναι αυτό. Δηλαδή αυτά υπάρχουν. Δείτε εδώ. Σε έντερο φυσιολογικού ανθρώπου. Δείτε παράσιτα και σκουλίκια. Υπάρχουν ναι. μέσα λοιπόν. Και βέβαια ποιο είναι αυτό που λέγατε την κοιλιά. Μελέτη επιβεβαιώνει σχέση εντερικών βακτηρίων και παχυσαρκία. Δηλαδή θέλω το Πανεπιστήμιο του Λουντ, Σουηδία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από εμά έχουμε κοιλιά. Είναι η κακή λειτουργία των εντέρων. Όσοι έχετε λοιπόν προβλήματα, θα με θυμηθείτε. Δεν υπάρχει καλύτερο προϊόν από το εντερικό. Είναι βότανα, δεν είναι, δεν είναι φάρμακο, το επαναλαμβάνω. δεν θεραπεύει με τη μορφή του φαρμάκου. Είναι βότανα. Να διαβάσω λοιπόν τι λέει το Πανεπιστήμιο του Μάτσεστερ για τα παράστα. Παράστα είναι κάθε οργανισμό που ζει και τρέφεται από άλλον οργανισμό. Όταν μιλάμε για εντερικά παράστα, συνήθω αναφερόμαστε μικροσκοπικά σκουλίκια που τρέφονται από το φαγητό που φτάνει στο έντερο. Τα ονόματα του είναι εξίσου ενοχλητικά και την εικόνα του. Νηματόδη, ταινίε, αγγυλοστόματα, ασκαρίδε και πολλά άλλα. Δέκα συμπτώματα που μπορεί να υποδεικνύουν ότι έχετε ανεπιθύμητα εντερικά παράστα. Ανεξήγητη δυσκυλότητα ή διάρρεια ή αέρια ή άλλα συμπτώματα του ευαίσθητου του εντέρου. Ε, όταν παθαίνετε κρίση διάρεια, συχνά. Όταν έχετε πόνου στα έντερα. Όταν έχετε εντερικέ ενοχλήσει όταν ε, ε κουράζεται εύκολα. Είναι μερικά τα συμπτώματα, εν πάση αλλά το πώ κολλάμε από την τροφή είναι. Με αυτό εδώ το προϊόν, παιδιά, ούτε παράστα, ούτε βακτήρια, τίποτα, ούτε σκουλίκια, για να το καταλάβετε. Και κυρίω λειτουργεί το έντερο καλύτερα. Όσοι έχετε σπαστική κολλήτιδα, ευερέθη το έντερο. Όσοι έχετε προβλήματα με τα έντερα σα, κολλικού εντέρου, σπάσει εντέρου, πρισμένη κοιλιά. Όσοι το πήραν, μου τηλεφώνησε φίλο, από την Καστοριά, να είναι καλά, γιατί θα πάμε και στην Καστοριά για επίσκεψη λίγε μέρε και μου λέει επί 10 χρόνια έπαιρνα τα πάντα γιατί είχα κακή λειτουργία του εντέρου. Πήγαινα μια φορά τη βδομάδα, λέει, στο Ιάλεγα, αυτό δεν είναι. Ε, ε, κοιτάξτε, η δυσκυλότητα δεν είναι ένα πρόβλημα μόνο του οργανισμού που οφείλεται σε κάτι ψυχολογικό ή σε κάτι άλλο. Είναι η κακή λειτουργία του εντέρου. Μου λέει κ. Βελόπουλε, είχε πριστεί κοιλιά, μου λέει, θυμάμαι 10 μέρε χάλια. Από τότε που πήγα των εταιρικων να είναι καλά ο Γιώργο εκεί που είναι, ο οποίο ήταν και φυσιοδραπευτή. Ε, λέει, είμαι μια χαρά. Γι' αυτό λέω το εντερικό να το πάρει το Εντερικό. Προλάβετε τώρα. Αυτό κοστίζει μόνο του 40 ευρώ. Παίρνετε δύο εντερικών και δύο κυραλιφέ βαδιστικών με 36 μόνο ευρώ. Μόνο 36 ευρώ. Και όταν λέω βαδιστικών, να ξέρετε, δείτε κυρσού. Εξαφανίζονται, δεν είναι φάρμακο, κυραλιφή είναι. Εδώ έβαζε η, η, κυρία αυτή, γιατί είχε τέτοιου κυρσού εδώ. Εξαφανίστηκαν οι Κυρσί, κυρσί. Θρόμβι, φλεβίτιδα, εξαφανιζό. Λείτε εδώ. Αυτή η εικόνα εξαφανίζεται. Μια μικρή επάλυψη. Δείτε εδώ αυτό εδώ, θρόμβος θρόμπο. Απίστευτε εικόνε, παιδιά. Αυτά εδώ που βλέπετε με την βαδιστικόν, Μια μικρή επάλυψη. Δείτε εδώ. Το βλέπετε, έτσι έγινε. Και τώρα συνεχίζει την. Μου λέει η κυρία, συνεχίζω να το... το, βάζω και εξαφανίζεται σιγά σιγά. Δείτε εδώ. Στο εδώ, εδώ ήταν πώ ήταν πριν και πώ έγινε τώρα. Το βλέπετε. Γι' αυτό λέω βαδιστικών και ξεχάστε τα προβλήματα αυτά. Δείτε εδώ. Να το. Να το. Γι' αυτό λέω δοκιμάστε. Εδώ, εδώ, εδώ. Να το. Είναι απίστευτο, παιδιά. Για κυρσού, για, φε, για, ε, για... φλεβίτιδα, για θρόμβους, βαδιστικών κυραλυφή και θα με θυμηθείτε. Μια επάλυψη πρωί και βράδυ. Και τέλος η κυρσή δεν είναι φάρμακο, το επαναλαμβάνω. Είναι αυτό που λέω εγώ πολλά καλιά φορά, είναι βότανα το Άγιον Όρος. Βότανα ένα θαυματουργό εντό εγωγικών κοκτέιλ. Μαζί με το εταιρικό, δύο εταιρικών, δύο βαθιστικών, τρία βιβλία, μόνο 36 ευρώ, μόνο για σήμερα. Αν τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει η προσφορά. Προλάβετε τώρα, 2-31-0-25-23-20. Μην μου κάθεστε, μόνο για σήμερα ισχύει η προσφορά. Διαβάζω, φίλε και φίλοι, στο κεφάλαιο από το Βερολίνο, να διαβάσω λίγο αυτό εδώ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κολλήσετε τα παράστα. Πρώτον, τα παράστα μπορούν να εισέλθουν στο σώμα μέσω μολυσμένων τροφών και νερού. Το κρέα δεν είναι, αν είναι καλά μαγειρευμένο, είναι ένα συχνό τρόπο που κολλάμε παράστα. Καθώ και το νερό. Μόλι ένα άτομο μολυθεί με κάποιο παράστα, είναι πολύ εύκολο να το μεταδώσει σε άλλον. Δηλαδή, αν κολλήσει κάποιο στο σπίτι, κολλάνε και οι υπόλοιποι, παιδιά, δεν γλιτώνεται. Γι' αυτό και λέω, το εταιρικό είναι ένα πολύ σημαντικό δημιούργημα. Λαμβλίαση. Παράστητο. Λέει λοιπόν, το συγκεκριμένο βότανο έχει δράσει και βοηθάει απολύτως την καλή πέψη. Το Δεδρολίβανο δρά εναντίον βακτηριακών λοιμόξεων, κυρίω λοιμόξεων του στομάχου και του εντέρου. Έχει αποδειχθεί ότι η κατανάλωση του εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων που προκαλούν έλκο στομάχου. Επίση, το Δεδρολίβανο συνδέεται με την πρόληψη των λοιμόξεων στάλφ. Ρυθμίζει το εντερικό σωλήνα και το κρυστατρικό σύστημα μειώνοντα τη σκυλιότητα, το φούσκωμα και τη διάρρεια. Βοηθάει στη λειτουργία τη πέψη, κινητοποιώντα την έκρηση γαστρικών υγρών τη σχολή και τη λειτουργία του ύπατο. Δηλαδή, έχει μέσα βότανα τα οποία βοηθούν, έχει μενθόλη σαλικυλικό μεθύλιο, φαινολικά συστατικά και βοηθάει ουσιαστικά στο φύσκωμα. Εσείς που έχετε τεράστια κοιλιά αλλά είστε αδύνατοι κατά βάθο. αν πάρετε το θα ξεπριστείτε, θα ξεφουσκώσετε. Θα μείνετε άφωνοι εντερικών, το ένα κοστίζει 40 ευρώ, παίρνετε δύο εντερικών και δύο βαδιστικών κυραλυφές για τους κυρισσούς και τους τρόμβους, όλα μαζί 36 ευρώ και τρία βιβλία. Ειδικά αυτό με τους κυρισσούς, τους θρόμβους, και τη φλεβίτιδα εξαφανίζονται και επαναλαμβάνω δεν είναι φάρμακο. Το τονίζω. Δεν είναι φάρμακο. Προλάβετε τώρα. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Νάτο. Αυτό εδώ έβαζε η γυναίκα επί δύο μήνε. Για να μην κοροϊδευόμαστε, δύο με τρει μήνε. Δείτε πώ έγινε. Δηλαδή, μια επάλυψη είναι ρε παιδιά. Εδώ. Τη βλέπετε, τη βλέπετε. Πού είναι. Πουθενά. Γι' αυτό λέω δοκιμάστε. Δεν το λέω τυχαία. Εδώ. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, αλλά είναι φυσικό, είναι βότανα. Δεν είναι χημία, δεν είναι φάρμακο, δεν είναι θεραπεία με φάρμακο. Γι' αυτό και λέω το εταιρικό μαζί με το βαδιστικό είναι η καλύτερη προσφορά μόνο για σήμερα με 36 ευρώ για 15 μόνο από εσά. Έχουμε 15 μόνο τυχερού. Όσοι 2 τώρα, 2-31-0-25-23-20, τρεφώνεστε τώρα. Και επειδή δεν πιστεύετε πολύ από εσά, μελέτη του Πανεπιστημίου του Λουντ στη Σουηδία ανακάλυψε, λέει, ένα νέο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο εντερικό, στα εταιρικά βακτήρια και την παχυσαρκία. Δηλαδή έγινε ολόκληρη μελέτη και αποδείχθη ότι όσοι έχουν βακτήρια στα έντερά του παχαίνουν. Πώ τα κολλάμε, δείτε εδώ. Πάει η ώρα να φάει ψάρι. Εδώ είναι γεμάτο βακτήρια. Δείτε εδώ, σκουλίκια. Έτσι. Πάει ένα ψάρι. Α, δείτε εδώ. Αυτά ήταν ο μεγάλο τα σκουλίκια. Μπορεί να είναι μικρά και να μην Τα τρώει ο άλλος. Το τρώμε. Δείτε εδώ, παράστα. Να τα. Και τα τρώμε και δεν το ξέρουμε. Και τι γίνονται, δείτε αυτό είναι έντερο. 35 με 40 εκατοστά σκουλίκι μέσα στον οργανισμό. Έτσι. Αυτά εδώ, άτο, δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Το εντερικό είναι θαυματουργό. Έχει βότανα, δεν είναι φάρμακο, το έχω πει χίλες φορές. Το ένα κοστίζει, το τονίζω, το ένα κοστίζει βασίλη μου, βασίλη μου εκπομπή κάνω. Το ένα κοστίζει, το έχω πει και άλλη φορά, το ένα κοστίζει 40 ευρώ εσείς παίρνετε δύο εντερικών, συν δύο βαδιστικών με 36 ευρώ. Δηλαδή, 160 ευρώ κάνουν τα τέσσερα αυτά. Σύνταδη βιβλία πάμε 200 και. Γι' αυτό και λέω πάρ' εντερικών. Ξέρω πολύ καλά τη και Μέσα έχει μόνο βότανα. Να διαβάσω λοιπόν τι κάνει μόνο το ένα βότανο μειώνει τη διαστολή του εντέρου. Βοηθά να απελευθερωθεί περισσότερη χολή, φυσικό καθαρτικό. Η κατανάλωση βοηθά τη χοληδόχο κίστη να απελευθερώσει περισσότερη χολή, η οποία βοηθά στην πέψη του λίπους στα τρόφιμα σωστά. Εκτό από το ότι Χολή επίση διατηρεί την υγρασία των κοπράνων, έτσι δεν θα αντιμετωπίσει καμία δυσκολία, και πόνο κατά την κίνηση του εντέρου. Διεγείρει το πεπτικό σύστημα, διεγείρει ουσιαστικά με τη σειρά του χωνεύει το φαγητό. Η σωστή πέψη των τροφών σημαίνει ότι θα έχετε μια ομαλή και τακτική κινητικότητα του εντέρου. Διατηρεί γενικά την υγεία του εντέρου μα. Ένα από τα βότανα που έχει εδώ μέσα. Δεν έχει ένα βότανο. Έξι-επτά βότανα έχει εδώ μέσα. Όχι ένα. Έξι-επτά. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε δύο εντερικών συν δύο βαδιστικών για κυρσούς, φλεβίτιδα και θρόμβους, εξαφανίζονται. Δεν είναι θεραπεία με φάρμακο, αλλά είναι φυσική διαδικασία επάλυψης, Κυραλυφή δηλαδή με βότανα. Θα με θυμηθείτε. Μου έλεγε προχθέ ο γραμμένο για ένα φίλο που είχε πρόβλημα στα έντερά του περίπου δύο χρόνια. Του είπα: Πάρτο και δώσ' το". Δεν το παίρνετε στην αρχή Το εντερικό, Το πήρε ο άνθρωπο με βρήκε στο γραφείο μου. Και μου λέει μετά από Δύο, τρει, τέσσερι μέρε κατάλαβα ότι είχε απόλυτο δίκιο. Και εδώ είναι ο γραμμένο. Δεν σε ακούω. Βεβαίω. Δηλαδή, το εταιρικό είναι ό,τι καλύτερο έγινε για το έντερό μα. Και να το πω ευθέω, ο Ιπποκράτη έλεγε ότι όλα ξεκινούν από το έντερο. Δεν είχε άδικο, γιατί εκεί είναι η αποθήκη των αφοδευμάτων μα. Όπω καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Εκεί αποθηκεύεται ό,τι α, α, κακό και α, αρνητικό υπάρχει. Εάν λοιπόν χρησιμοποιείτε αυτό εδώ, ούτε πρίξιμο στα έντερα, ούτε οι γυναίκε ειδικά που έχετε πρισμένε κοιλιέ ή οι άντρε, αυτό δεν είναι πάχο. ασε και την ποδαράκια τόσα κατι τόσα και κοιλάρα έτσι. Γιατί, Γιατί πολύ απλά έχει κακή λειτουργία του εντέρου. Δοκιμάστε λοιπόν το εντερικό, όπω έλεγα στον Αποστόλη του Χατζιουάνου, το δοκίμασε η σύζυγό του και πετάει τώρα μου λέει. Πετάει! Είναι ο υπέθυνο στο γραφείο μου. Μου λέει πετάει πρόεδρε. Γι' αυτό λέω εντερικό, το ένα κοστίζει, και το έλεγε το Ραπανάκη, το θυμάστε το ραπανάκι. Ο ραπανάκι είναι προσωπικό μου φίλο Είναι φίλο καλό. Αγωνιστή, πατριωτάρα. Μου έλεγε λοιπόν ο ραπανάκι. πρώτη να με το αντέρα. το του λέω, δεν με πίστευε. Το πήρε το εντερικό και τώρα μου λέει έχει πάθει το και σε φίλου του. Γι' αυτό και λέω: Όσοι έχετε πρόβλημα τα με θυμηθείτε εντερικών. Και ειδικά για του κρυσού, βαδιστικών. κρυσί, φλεβίτιδα και θρόμβι, το ποδαράκι γίνεται. Ξέρετε. 20χρονη. Για τι γυναίκε κυρίω. Για του ανδρε τα εδώ γίνεται 20χρονο. Όχι, 20χρονη. Δύο εταιρικών συν δύο βαδιστικών με 36 ευρώ. Όταν το ένα κάνει 40. Και έλεγε ο Ραπανάκη, λοιπόν μου λέει, πρόεδρε, είχα τρία χρόνια πρόβλημα. Είχα πρόβλημα, μου λέει. Και αυτόν τον άνθρωπο ειλικρινά τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Ραπανάκη. Γιατί είναι αγωνιστή, άδωλο, πατριώτη, παλεύει νυχτημερών. Επιχειρηματία βέβαια, έτσι. Μορφή. Πάρτε τα τώρα και θα με θυμηθείτε. Δείτε τι χρυσού. Εξαφανίζονται. Δείτε εδώ την εικόνα. Από εδώ επάλυψη έγινε έτσι. Από εδώ έγινε έτσι. Πάμε στο άλλο. Φλεβίτη, δηλαδή δρόμου. Εδώ τι γίνεται εδώ. Αυτά εξαφανίζονται, παιδιά. Θα εξαφανιστούν. Αυτό εδώ που βλέπετε σιγά-σιγά-σιγά μειώνεται και θα γίνει κανονικό. Όταν λέω κανονικό, κανονικό. Δείτε εδώ. Αυτό δεν έκανε επάλυψη, έκανε εδώ για δοκιμή. Δείτε πώ έγινε εδώ. Πεντακάθαρο. Πεντακάθαρο, εδώ πώ είναι. Γι' αυτό και λέω τα βαδιστικών και εντερικών το εντερικό σα βοηθάει στο έντερο γιατί το έντερό μα το έχω πει και άλλη φορά. Δείτε εδώ, σκουλίκια. Έχουμε άλλου. Για να δω. Άλλου 8 μόνο. Για άλλου 8, παιδιά, τελειώνει η εκπομπή. Για άλλου 8 από εσά που θα προλάβετε τώρα να πάρετε εντερικό από 40 ευρώ το ένα, παίρνετε δύο εντερικό και δύο παντιστικό. Αυτό εδώ είναι έντερο. Γεμάτο σκουλίκια είναι, παιδιά. Ρωτήστε γιατρού, ρε ναι, παιδιά, το λέω εγώ. Ρωτήστε γιατρού. Είναι γεμάτο σκουλίκια. Δείτε εδώ. Έντερο 35 σκουλίκι. Παράς, δείτε εδώ. Δείτε εδώ, α πήγε στο νοσοκομείο, τα γιατί είχε πρόβλημα στα έντερά του. Δείτε εδώ, παράσιτα γεμάτο. Έτσι είναι τα έντερά μα. Θα τα λιάνε, θα καθαρίσουν όλα αυτά γιατί πολύ απλά θα φύγουν τα παράσιτα. Προλάβετε τώρα 2, 3, 1, 0, 25 23, 20. Τώρα τωρα Πάμε τώρα, φίλε και φίλοι. Ποια συμφωνία πρεσπόρε ψεύτε. Ποια συμφωνία. Δώσε μου τη φωτογραφία την πρώτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δώσε μου τη φωτογραφία την πρώτη. Την πρώτη φωτογραφία. Εκεί με το κρασάκι το ωραίο. Το κρασάκι. Το κρασάκι σε ελληνικό σούπερ μάρκετ. Κρασί Μακεδόν από τα Σκόπια. Κρασί Μακεδόν από τα Σκόπια, ρε. Από τα Σκόπια. Φάτε αν το έχετε. Σκοπιανό κρασί Μακεδόν. Ο Μακεδόνα. Το βλέπετε. Σε σούπερ μάρκετ ελληνικό. Μου το έστειλαν χθε. Για να καταλάβετε, έχουμε ξεφτελιστεί πλέον. Μα ξεφτέλησαν! Δεν δίνουμε κανένα όνομα, κύριοι Αμερικανοί, κανένα όνομα, κύριοι Γερμανοί, κανένα όνομα, κύριοι Ρώσοι, για το δικό σα συμφέρον. Κανένα όνομα! Κανένα όνομα! Αντί στον Πούτιν, στον Τραμπ, σε κανέναν! Η Μακεδονία είναι Ελλάδα! Και όποιο του αρέσει, και όσο πόλεμο και να κάνει την ελληνική λύση, εμεί θα τη στεκόμαστε. Γι' αυτό και λέω Ελλάδα την ελληνική λύση. Τι πόλεμο μα κάνουν, δεν φαντάζεστε. Αμολύσαν και τα αντιραστικά δίποδα ερέκτου τα ελληνοφοβικά, μισελληνικά ερέκτου αυτά εναντίον μα. Γιατί δηλώνουμε Έλληνε. Ε, λοιπόν, μόνο Έλληνε είμαστε. Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, 6 απόγευμα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην Καλιθέα στην Αθήνα. Θα είμαστε εκεί. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 6 απόγευμα. Την άλλη Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου, 6 απόγευμα, αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου Δήμου Σαρονικού. Θα είμαι εκεί. Θα είμαστε εκεί. Για να πάμε και στην άλλη φωτογραφία. Δώσε μου τη φωτογραφία του Κολοκοτρώνη. Πα και μολύνει ένα άγαλμα ενό αριστερού, τάχα αριστερού, του Βελουχιώτη. Ω, οι φασίστε, δείτε τι κάνει τον Κολοκοτρώνη. Δείτε τα ζώα, τα κτίνη. τα, τα, από την Ελλάδα, του στείλω και από εκεί που Δείτε του. Τον Κολοκοτρώνη, ρε. Τον Κολοκοτρώνη, ρε γρεκύλι. Μόλι κάνει κάτι για δεν αριστερού, όλοι μαζί αυτό, ο τ' άλλο. Το άγαλμα του κολοκοτρώνη σας στέρεα αν θέλεινες. Δείτε το κάνανε. Δείτε τι το κάνει αν καταλάβετε. Γιατί αυτά εμείς τα λέμε. Δεν μπορεί μόνο να είστε ευαίσθητοι. Δεν μπορεί μόνο να έχετε ευαισθησίες. Και επειδή εγώ δεν τα λέω μόνος μου, δείτε το δεύτερο βίντεο όπου ένας πρώην υπουργό τα λέει έξω από τα δόντια. Ο Αδριανόπουλος. Όχι εγώ. Δείτε τι είπε στο Σταρ πριν λίγο καιρό μάλλον όχι. Δώσ' μου το βίντεο 3 για να δείτε τι μας ετοιμάζουν στην ευρύτερη περιοχή. Αλβανικός Εθνικός Στρατός Ουτσετσέ. Μιλάει για τσαμουριά. Το έγραφα στο βιβλίο μου το 1996-97, παρακαλώ η Ελλάδα Μοραγή. Το είχα Δείτε το βίντεο, παίζει παντού στο YouTube. Το δείχνουν όλοι. Μόνο τα ελληνικά κανάλια το κρύβουν. Πού και πού το πετάνε κανένα θεματά και ξανάνε. Και τώρα ο Κοτζιάς πάει να δώσει το οικόπεδο 1 και 2 στους Αλβανού.

<στολίες> <στολίες> Ο αυτοαποκαλούμενος αλβανικός εθνικός στρατός μετά από χρόνια σιωπής εμφανίστηκε πριν λίγες ώρες. Κρατούν καλάσνικο, φορούν μαύρες κουκούλες και είναι ποτισμένοι με μίσος. Ζητούν εκδίκηση και έχουν βάλει στο στόχαστρο και την Ελλάδα. Μακεδονίες, δεκρετσίες, γραφική και αιμονική. Βλέπουν παντού δικαιώματα, χαμένε πατρίδε. Και... Ρε, εσεί, εκεί σωστά, τι γραφική είναι. Αυτή είναι γραφική, ρε. Είστε με τα καλά σα. Αυτή είναι πράκτορα των γερμανικών και αμερικανικών συμφερόντων. Οι Αλβανοί είναι δικοί μα μακρινοί συγγενεί. Δεν μιλάω για του γκέγκιδε, μιλάω για του τόσκιδε. Μιλώ για αυτού που είναι εδώ, οι γενεί, οι ηλυροί, οι άλλοι από τα ουράλια από πάνω. Αλλά είναι ξαδέρια μα μακρινά. Του βάζει ο το καθήκη να μου κάνω κουβέντα μαζί με τον Περίσα να προμοτάρουν και να προβοκάρουν τη σχέση με την Ελλάδα. Και μιλούν για τσαμουριά. Και όλη η ιστορία είναι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο τη περιοχή. Μα δουλεύουν χοντρό γαζί. Μόνο εγώ σα τα λέω, παιδιά. Το 97 τα έγραφα αυτά. Δεν τα λέω τώρα. Γι' αυτό και λέω ήρθε η ελληνική λύση και πρέπει να ξυπνήσουμε, παιδιά. Να ξυπνήσουμε πριν είναι αργά. Πριν είναι αργά. Γιατί έρχονται δύσκολε στιγμέ στον τόπο. Σα γι' αυτό ήρθε η ελληνική λύση, γι' αυτό μα πολεμάνε. Γιατί μα θέλουν διαμελισμένου. Μα θέλουν διαχωρισμένου. Και αν καταλάβαναν ποτέ οι Αλβανοί ότι έχουμε σχέση ω φίλα, αδελφά και ενωνόμασταν μαζί με του γενιτσάρους Σκοπιανού, τότε θα ήμασταν μια κρατεά αυτοκρατορία. Πια Τουρκία, ρε και παραμύθια. Οι Τούρκοι το 40% και παραπάνω είναι Έλληνε, ρε. Μην πω το 70%. Ελληνογενεί είναι. Γι' αυτό και ουρλιάζω και λέω ρε παιδιά, κάντε παγκόσμια συνέδρια γενετική επιστήμη. Να δούμε τι στο καλό είναι οι Τούρκοι. Α, πού στο καλό ήρθαν. Και πόσε σχέση έχουν μαζί μα. Για να δούμε τελικά ότι είναι απόγονοι μα. Περματοζωάρια Ελλήνων είναι. Και μπορεί να το κάνει. Και με τα Σκόπια, με την Αλβανία. Α, δεν θέλουν μεγάλε δυνάμει. Διέρη και Βασίλευε. Το έκαναν οι Άγγλοι. Το κάνουν οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί σήμερα. Η ελληνική λύση λοιπόν ξέρει που το πρόβλημα για Γι' αυτό και λέω έρχονται δύσκολε στιγμέ. Καταλάβετε το, αυτά σα τα κρύβουν οι άλλοι. Εγώ θα στα τα δείχνω. Θα επιμένω. Αλλά επειδή έχουν απομείνει τρει-τέσσερι τυχεροί, δεν έχουμε παραπάνω, τελειώνει η εκπομπή, τέλο υποσφορά. Πάρτε όλοι το εντερικόν. Για τελευταία φορά το παρουσιάζω. εντερικόν. Όσοι έχετε προβλήματα με το έντερο, θα τελειώσει το πρόβλημά σα. Δεν θα ξαναπονέσει ποτέ το έντερό σα. Ποια είναι αυτά. Συσπάσει εντέρου, κολλική εντέρου, πόνο στο έντερο, σπαστική κολίτιδα, πρισμένη κοιλιά, τυμπανισμό, όλα αυτά τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα δεν είναι φάρμακο, είναι βότανα. Δύο εντερικών, συν δύο βαδιστικών, 36 ευρώ μαζί και τρία βιβλία. Το ένα για την πίεση, το άλλο για την χολυστερίνη, με συμβουλέ για βότανα και το βιβλίο για τη Μακεδονία μα του 1961. Όλα μαζί 36 ευρώ. Ε... Λέω, ευερέτη στο έντερο, σπαστική κολίτιδα, προβλήματα με πρισμένη κοιλιά, τυμπανισμό, συσπάσει εντέρου. Όλα αυτά τα προβλήματα με βότανα μπορούν να ανακουφίσουν τον άνθρωπο πλήρω. Να ανακουφιστείτε πλήρω. Δεν είναι φάρμακο, δεν θεραπεύουμε την φαρμάκου με, χημεία. Είναι βότανα. Όσοι πήραν το εντερικό σε ποσοστό 93% είναι ικανοποιημένοι, δηλαδή έχουν, έχουν, ξεπεράσει τα όποια προβλήματα. Γι' αυτό λέω δοκιμάστε το. 2 όπως τηλεφωνήστε τώρα. Δείτε πώ είναι λοιπόν το έντερο του ανθρώπου μέσα σε μην κοιτάζει, δεν έχει πρόβλημα. Σε ξέρω, Γιουργάκη. Αυτό είναι ένα έντερο, ένα, ένα εκατοστό. Γεμάτο παράσιτα είναι, δείτε το. Γεμάτο. Γεμάτο παράσιτα είναι. Δεν είναι, είναι το μήνο εντέρου. Πάμε παρακάτω. Α, τι έχει μέσα. Ελαιόλαδο, ρίγανη, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο, μέντα, ένα Πάμε παρακάτω. Δείτε εδώ. Ταινία. Τι λέει εδώ. Το βλέπετε. Ολόκληρο κουλί και 35 με 40 εκατοστά μέσα στο έντερο. Μέσα στο έντερο. Δείτε εδώ. Παράστα από τα ψάρια. Και φτάνουμε στο σημείο να πηγαίνει στο νοσοκομείο ο άνθρωπο και να είναι γεμάτο από σκουλίκια. Πονούσε στο έντερο και του κάνει να αφαίρεσαι στο Δεν χρειάζεται καν να κάνετε χειρουργία. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να το πει ο έτσι. Αλλά πρόληψη. Με το εντερικόν και με τα βότανα, όσοι έχετε σπαστική κολίτιδα, την πρισμένη κοιλιά. Πολλοί άνθρωποι έχουν μια τεράστια κοιλιά και δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο την έχουν γιατί είναι αδύνατοι άνθρωποι. Και νομίζετε ότι είναι κυλάρα ράζ δεν είναι χοντρό, δεν είναι κοτστιά, α πούμε. Δεν είναι πάγκαλο. Έτσι. Είναι γραμμένο. Ο οποίο είναι πυγμάκο, τα λοιπά, ασχολείται και μπορεί να έχει πρισμένη κοιλιά. Μόλι παίρνει το εταιρικό και γίνεται πλάκ, πλάκα. Πλάκα για ξαναπέστο. Για να μην νομίζετε λέω εγώ. Εντερικών. Ή ο Ρεπανάκη ο Νίκο. Yeah. Ο οποίο είναι στην ελληνική λύση και τον ευχαριστώ για αυτό που κάνει για την ελληνική λύση. Μου λέει ειλικρινά, λέει πρόεδρε, δεν το περίμενα. Είμαι απίστευτα, με νιώθω λέ, μια χαρά. Γι' αυτό λέω το εντερικών είναι η ιδανική λύση με βότανα. Δεν είναι φάρμακο. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε δύο εντερικών. Δύο βαδιστικών με 36 ευρώ και τρία βιβλία για άλλου. Έναν δύο από εσά. Τελειώσαμε. Ένα, δύο αποστάσει, μα προλάμουν τώρα. 2, 31, 0, 25, 23, θα με θυμηθείτε. Εγώ κάθε μέρα παίρνω. Πρωί 15 σταγώνε, το βράδυ 15 σταγώνε. Και μιλάμε το έντερό μου, λειτουργεί, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γράφει δοσολογία πάνω. Ναι, και γράφει δοσολογία, εντάξει, ξέρω αυτό. Όσοι λοιπόν έχετε σπαστική κολίτη, δαβέβαιο στο έντερο, κολλικού εντέρου, πόνο στο έντερο, πρισμένη κοιλιά, τυμπανισμό, συμπτώματα. Δοκιμάστε το! Δεν είναι φάρμακο, επαναλαμβάνω την έννοια του φαρμάκου. Για να θεραπεύσουμε. Μια με φάρμακο. Αλλά είναι βότανα. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Μόνο για τώρα, για δύο-τρει από εσά, θα πάρετε δύο εταιρικών και δύο βαδιστικών με 36 ευρώ. Τι σημαίνει βαδιστικών. Στα γρήγορα, παιδιά, να το δείξω. Δείτε εδώ. Η βαδιστικών είναι κυραλυφή με βότανα του Αγιώρου. Η κυρία αυτή λοιπόν, νεάρη δεν είναι μεγάλη ηλικία, χρησιμοποιούσε την βαδιστικών στο ένα πόδι το αριστερό. Δείτε το δεξί. Έτσι ήταν και το αριστερό. Έτσι ήταν. Πώ έγινε. Τώρα κάνει το επόμενο, το δούμε. Ε, πάμε στο παρακάτω. Δείτε εδώ φλεβίτητα. Έβαζε ε, η κυρία Λυφή, και φλεβίτητα, ξαφανίζονται. Δοκιμάστε τώρα αυτό το αντιαισθητικό. Δείτε εδώ, δεν υπάρχει εδώ. Δοκιμάστε, με θυμηθείτε, δείτε εδώ. εδώ. δυόμιση τρει μήνε, έγινε έτσι κυρία. Γι' αυτό και λέω δοκιμάστε, τον το λέω τυχαία. Πάρτε και θα με θυμηθείτε βαδιστικών τέρμα η κυρσή. Είναι ύπουλο πράγμα η και η θρόμη, παιδιά. Ένα τρόμο μπορεί να μα γυρίσει τα ανά, ανάποδα τα δίκια. Να τα βλέπουμε ανάποδα τα ραδίγια και τα κυπαρίσια. Γι' αυτό και λέω δοκιμα βαδιστικών. Ούτε φλεβίτιδα, ούτε κυρσού, ούτε θρόμβου. Επάλυψη. Πρωί και βράδυ και μεσημέρι, αν μπορείτε. Και θα με θυμηθείτε. Βαδιστικών. Μαζί και το εταιρικό. Ένα, δύο που θα προλάβουν τώρα. Το εταιρικό κοστί 40 ευρώ. Όσοι έχετε πρόβλημα το εταιρό σα, θα με θυμηθείτε. Και να διαβάσω στα γρήγορα. Α, θα το δούμε αυτό εδώ. Ένα από τα βότανα που υπάρχει εδώ μέσα. Λέει λοιπόν, το έλεο αυτό χρησιμοποιείται συχνά για τη δυσπεψία, ανακουφίζοντα το μετεωρισμό, τι κράμπε, στο στομάχι και τη δυσκυλότητα. Το κυριότερο δε είναι ότι αν ανακουφίζει από τα συμπτώματα των προβλημάτων που αφορούν το έντερο. Είναι ένα διαγερτικό ώστε να αποτοξινώνει το σηκώτη και να συμβάλλει επίση στη ρύθμιση δημιουργία απελευθέρωση σχολή, η οποία αποτελεί βασικό τμήμα τη διαδικασία τη πέψη. Διεγείρει επίση τη ροή του αίματο και βελτιώνει την κυκλοφορία, γεγονό μπορεί να ωφελήσει στην απορρόφηση θεπτικών συστατικών από τα τρόφιμα, αλλά και στον καθαρισμό αυτών από παράσιτα, από σκουλίκια και από άχρηστα υλικά που υπάρχουν στο έντερο. Συνέπεια αυτού, λέει στο Πανεπιστήμιο τη Ρώμη, είναι η καλή λειτουργία των εντέρων. Συσπάσει εντέρου, κολική εντέρου, συμπτώματα εντέρου, πόνο στο έντερο, σπαστική κολλήτιδα, πρισμένη κοιλιά, τυμπανισμό. Μερικά από τα συμπτώματα δεν είναι φάρμακο, αλλά είναι η λύση. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Παίρνετε δύο εντερικών συν δύο βαδιστικών. Τώρα όμω ένα-δύο από αυτά θα προλάβουμε τελευταία μα μέρα. Δεν έχουμε άλλα. Τελευταία μα μέρα με 36 ευρώ και τρία βιβλία μαζί. Τρία βιβλία. Όχι ένα. Τρία βιβλία παίρνετε. Το ένα είναι για τη χολή. Το άλλο για το στομάχι. Χολυστερίνη δηλαδή. Χολή. Χολυστερίνη. Πεπτικά προβλήματα. Και το μακεδονικό του 61-62 βιβλίο. Εξαιρετικά τρία βιβλία ολόκληρα για εσά μαζί με το εντερικό. Και να ξαναδείξω φίλε και φίλοι. Αυτό εμένα με συγκλώνησε γιατί το δώσε γιατρό φίλο στη φωτογραφία. Μου λέει Κυριάκο, ήρθε στο νοσοκομείο ο άνθρωπο με αφόρτη πόνε Νομίζαμε σκολικοειδή τι θα είχε. Αλλά τελικά λέει όταν τον ανοίξαμε. Φίλο είναι αυτό. Ήταν γεμάτο κουλίκια. Το έντερό του. Γεμάτο κουλίκια και παράστα. Το, 90, το 80 με 90% των ανθρώπων είναι γεμάτοι από σκουλίκια μέσα. Και το 100% παράστα έχουμε. Για τα κόπρα είναι. Πώ το λέμε, Για είναι μικρόβια, είναι παράστα. Τα κάνουμε τώρα. Είναι τα φοδεύματά μα. Ε, αυτό εδώ λοιπόν, φίλε και φίλοι, το εταιρικό καθαρίζει. Καθαρίζει. Είναι ένα απίστευτο προϊόν, επαναλαμβάνω. Το ένα κοστίζει 40 ευρώ. Η τελευταία φορά που τα παρουσιάσαμε, τελειώσαμε. Το ένα κάνει 40 ευρώ. Πέντε δύο εταιρικών. Συν δύο βαδιστικών κυρσί, θρόμβι και φλεβίτιδα τέσσερα προϊόντα, μαζί με τρία βιβλία, 36 ευρώ από 240 ευρώ. Τώρα όμως, ένας, δύο από εσάς που προλάβουν τελευταία φορά που τα παρουσιάζουμε και το έντερός μετά θα λειτουργεί σαν μηχανή. Χωρίς σταματημό, θα με θυμηθείτε σας λέω, θα με θυμηθείτε. Μην ξεχνάτε την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου, όλη στην Καλυθέα, στο Δήμο Καλυθέα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Η ελληνική λύση θα είναι εκεί 6 τα απόγευμα να είστε εκεί. Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου Ωραία, 6 τα απόγευμα αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάλου Δήμου Σαρονικού στα Καλύβια. Θα είμαστε εκεί. Ελάτε μαζί μα. Φέρετε δωρεάν νομικέ συμβουλέ στην ελληνική λύση. Ένα τηλέφωνο. Βοηθήστε μα, παιδιά. Μα φημώνουν από τα κανάλια. Δεν μα αφήνουν να μιλάμε. Στέλνουν έναν αρχοάπλητο κουκουλοφόρου, κανιοφόρου να μα χτυπάνε. Απειλούν τη ζωή μα. Ελάτε στην ελληνική λύση να γίνουμε πολλοί για να αντισταθούμε. Και επειδή με ρώτησαν πολλοί. Φίλε Γιώργο, δεν μπορούσα να κατσώ το εταιρικόν. Εγώ πάρε τώρα για να το παραλάβει. Δεν γίνεται να κατσώ εγώ το εταιρικό. Είναι τελευταία φορά που το παρουσιάζουμε. Ένα-δύο από εσά, εντερικών. και το έντερο θα λειτουργεί μια χαρά. Μαζί και οι βαδιστικών. Δύο εντερικών, δύο βαδιστικών, σύντρια βιβλία, 36 μόνο ευρώ. Τώρα όμω, τελευταία μέρα που τα παρουσιάζουμε, τελευταία φορά σήμερα, προλάβετε, παραλάβετε. Να σε έχει καλά όλου ο Θεό, την Ελλάδα μα να ευλογεί ο Θεό και του Έλληνε.